Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84. Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Αναμενόμενα και αντιμετωπίσιμα μέχρι στιγμής τα προβλήματα από την επέλαση του Φίλιππου στην Κρήτη. Τεχνικής φύσεως οι παρεμβάσεις που γίνονται μέχρι και αυτή την ώρα στο οδικό δικτύο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, όπως ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Ιρηγονέκης είπε στον 984, καθώς οι βροχές προκάλεσαν πτώσεις φερτών υλικών στο δόστρωμα, τα χιόνια έκλεισαν δρόμους. Επίσης έκλεισαν σήμερα σχολεία στις πρώην δημοτικές ενότητες Ρούβα, Κόφινα, Γόρτινας, Αγίας Βερβάρας, το σύνολο του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, Μινώα Παιδιάδος, όπως και στα ορεινά χωριά του Δήμου Βιάνου. Αντιμετωπίσαμε τα θέματα που προκύπτουν με το χιονιά σε όλο το Λασίθι, είπε στον 984 ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Γουλιδάκης. Στις αναφορές του επίσης η προσοχή που πρέπει να έχουν οι οδηγοί στο οδικό δίκτυο. Στην ιδιαίτερη μέρημνα που δίνεται στους 108 ανθρώπους που χρήζουν βοήθεια στο οροπέδιο Λασιθίου, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Γιάννης Στεφανάκης, με την παράκληση σε όλους μας να μην σπαταλάμε με τις άσκοπες μετακινήσεις μας τις δυνάμεις των ανθρώπων που σπέβδουν προς όλους όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη. Αντιμετωπίσιμα μέχρι στιγμή στα όποια προβλήματα προκαλεί ο χιονιάς στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Μαρία Λιονή, κλειστά τα σχολεία σε όλο το Ρέθυμνο πλην του Δήμου Ρεθύμνου. Σε ετοιμότητα οι υπηρεσίες για ό,τι προκύψει στην πορεία της ημέρας, η θέση του Δημάρχου Ανογείων Σοκράτη Κεφαλογιάννη. Νεκρός βρέθηκε χθες το απόγευμα από περαστικούς άστεγος 50 χρόνων στην πλατεία Κορνάρου, που για αρκετό διάστημα διανυκτέρευε στα παγκάκια της περιοχής. Πολικές οι θερμοκρασίες και ισχυρός ο παγετός στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά τμήματα της χώρας επίσης, με την χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία στους μείον 16,1 βαθμούς Κελσίου να καταγράφεται στο Σέλι Μαθίας. Σφίγγει η ρωσική θηλιά γύρω από το Κίεβο και εντείνεται η ανθρωπιστική κρίση στις πολιορκημένες πόλεις. Το αδιέξοδο στις χθεσινές διαπραγματεύσεις μεταξύ των υπουργών εξωτερικών της Ρωσίας Σεργέη Λαυρόφ και της Ουκρανίας Δημήτρο Κουλέμπα έφερε νέα κλιμάκωση των επιχειρήσεων. Τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία από την έναρξη της εισβολής. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε από τη Μόσχα να επιτρέψει στους αμάχους να εγκαταλείψουν με ασφάλεια τις πόλεις της Ουκρανίας που πολιορκούνται. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει προκαλέσει την καταστροφή υποδομών στη χώρα αξίας 100 δις δολαρίων, δήλωσε ο Ουκρανός κυβερνητικός αξιωματούχος. Ο Μπόρι Τζόνσον είπε ότι φοβάται πως ο Πούτιν μπορεί να κάνει χρήση χημικών όπλων. Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς και ο Γάλλος πρόεδρος Μανουέλ Μακρόν αξίωσαν άμεση εκεχηρία στην Ουκρανία σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Απέρριψε ο Γερμανός καγκελάριος το αίτημα του Κιέβου για ταχύένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας την ανάγκη να ακολουθηθεί η πορεία που σχεδιάστηκε το 2017 με τη Συμφωνία Σύνδεσης Ουκρανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επανέλαβε επίσης την αντίθεσή του σε ενδεχόμενη διακοπή της αγοράς ενέργειας από τη Ρωσία, μόλον ότι αντιμετώπισε πίεση από τις χώρες της Βαλτικής. Ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με τίτλο «Ο πόλεμος στην Ουκρανία, διεθνείς εξελίξεις και ζητήματα εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας» διοργανώνει αύριο Σάββατο στις 7 στο ξενοδοχείο Άτριον η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ. Ομιλητές θα είναι οι Γιώργος Κατρούγκαλος και Σπύρος Δανέλης. Παρεμβάσεις θα γίνουν από τους Σοκράτη Βαρδάκη, Νίκο Ηγουμενίδη, Χάρη Μαμουλάκη. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Δημήτρης Κλαράκης. Στη συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας για τους πληγέντες στην Ουκρανία προχωρά ο Δήμος Φεστού το διάστημα Παρασκευή 11 Μαρτίου έως Δευτέρα 21 Μαρτίου. Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης από το Δήμο Μαλεβιζίου για το λαό της Ουκρανίας από τη Δευτέρα 14 μέχρι και την Τετάρτη 16 Μαρτίου. Εθελοντική αιμοδοσία αντιπολεμικού χαρακτήρα διοργανώνει ΠΑΣΠ Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την αιμοδοσία του Πανεπιστημιακού και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου την Τρίτη 15 του μήνα από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο χώρο του Ιδρύματος στο Αμφιθέατρο Σμυρνάκη. Ράλι ανόδου των τιμών των υγρών καυσίμων καθημερινά στα 2,18-2,19 ευρώ το λίτρο, η μέση τιμή της αμόλυβδης σήμερα στο Ηράκλειο, σύμφωνα με τον πρόεδρο των Βενζινοπολών, Λικούργο Σαμόλη. Το πετρέλαιο κίνησης διατίθεται στα 2,5 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο θέρμανση στο 1,70.
Τις ελπίδες του για μικρή αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα προσεχώς εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου. Σύμφωνα με τον ίδιο, καταγράφηκε μείωση στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου από 132 δολάρια το βαρέλι στα 109 δολάρια σήμερα, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει πτωτικά αλλά τις επόμενες ημέρες και την τιμή που φτάνει στον καταναλωτή. Στη Βουλή, το αίτημα της ΟΕΒΕΝΗ για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ με πρωτοβουλία Χάρη Μαμουλάκη. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο παρεμβάσεων στις τιμές των καυσίμων ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Ταυτόχρονα ανακοίνωσε αύξηση των επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου, ώστε να μπορέσουν οικοκυριά και επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις ανατιμήσεις, σημειώνοντας πως από τη στιγμή που λειτουργούμε με ποσοστά θα είναι και μεγαλύτερη η στήριξη. Στη δέσμη προτάσεων που προτείνει να μελετήσει και να καταθέσει η Κομισιόν για την ενέργεια εντάχθηκε η πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με σχέδιο 6 σημείων. Παρέμβαση της κυβέρνησης για τον έλεγχο των τιμών στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ζητούν 5 βιομηχανικοί σύνδεσμοι. Σκληρή ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ, περισσότερες από 18 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τελευταίες της Ιρλανδία, Κύπρο, Πορτογαλία, μείωσαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για όσου διαρκεί η κρίση και συγκρατούν τις τιμές των καυσίμων, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του κόμματος. Στο 7,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Φεβρουάριο, έναντι 6,2% που ήταν τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε η Ελστάτ. Μεγάλες ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε φυσικό αέριο, με ποσοστό 78,5%, στον ηλεκτρισμό με 71%, στο πετρέλαιο θέρμανσης με 41,5%, στα καύσιμα λιπαντικά με 23,2%. 4 στα 10 νοικοκυριά εξαντλούν το μισθό τους στις 19 πρώτες ημέρες του μήνα, δείχνει έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ. Η διεύρυνση της εισοδηματικής ανισότητας μεταξύ των χαμηλών και μεσαίων εισοδηματικά νοικοκυριών έναντι των υψηλών εισοδηματικά νοικοκυριών αποτυπώνεται στην 10η ετήσια συγκεκριμένα έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ για το εισόδημα και τις δαπάνες διαβίωσης των νοικοκυριών το 2021. Αυστηροποιούνται τα κριτήρια για την παραμονή στις λίστες εγγεγραμμένων ενέργων του ΟΑΕΔ, ενώ ταυτόχρονα αλλάζει το πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης σύμφωνα με το επερχόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ, το οποίο παρουσιάστηκε και τίθεται σε διαβούλευση τις επόμενες ημέρες. Ξεκινούν οι αιτήσεις από τις επιχειρήσεις για έκτακτη επιχορήγηση έως 400.000 ευρώ. Η δράση έχει ήδη εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πανδημία COVID-19 και αφορά μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Εκνέει σήμερα Παρασκευή η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού. Οι δικαιούχοι, γονείς και κηδεμόνες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο TaxisNet. Όπως έχει επισημανθεί, το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στο Α21 του 2022 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2021. Πανελλαδικό Πανεγροτικό Συλλαλητήριο την Παρασκευή 18 του Μάρτη στην Αθήνα διοργανώνεται από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στο διεκδικητικό τους πλαίσιο, μεταξύ άλλων, μείωση του κόστους παραγωγής με κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής για το ρεύμα, αφορολόγητο πετρέλαιο, επιδότηση των ζωοτροφών και των αγροεφοδίων, κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και στα εφόδια. Μειωμένες κατά 3% οι διαγνώσεις και κατά 9% οι θάνατοι από κορονοϊό την τελευταία εβδομάδα στη χώρα. 21.863 οι επιμολύνσεις κορονοϊού χθες, από τις οποίες 2.133 στην Κρήτη, 1.192 στο Ηράκλειο, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 186, Ρεθύμνου 374 και Χανίων 381. Τρεις ακόμα ασθενείς έχασαν τη μάχη με τον κορονοϊό στα νοσοκομεία του νησιού. 52χρονος με κορονοϊό μεταφέρθηκε από τη Ρόδο στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ COVID και είναι ανεμβολίαστος. 141 σήμερα οι νοσηλείες στο νησί, 123 στις κλινικές COVID, 18 στις μονάδες εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων 14 είναι διασωληνωμένοι.
Άρχισαν την Τετάρτη 9 Μαρτίου οι εμβολιασμοί κατά της COVID με το πρωτεϊνικό εμβόλιο Novavax και στα νοσοκομεία της Κρήτης, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η 7η Υγειονομική Περιφέρεια. Συνολικά μέχρι σήμερα στην Κρήτη έχουν γίνει 1.211.826 εμβολιασμοί. Την ευκαιρία να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις για την έννοια της κυκλικής οικονομίας και την εφαρμογή της στην καθημερινότητά μας θα έχουν αύριο Σάββατο γονείς και εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν την ανοιχτή εκδήλωση με θέμα την κυκλική οικονομία στην αλληλεία της υδατοκαλλιέργειας και τον τουρισμό της Κρήτης που διοργανώνει η Περιφέρεια. Το Σάββατο 19 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η τελετή ενθρόνησης του νέου Μητροπολίτη Ρεθύμνου κυρίου Πρόδρομου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της πόλης. Ο Δήμος Αρχανώνας Θερουσίων, λόγω της πανδημίας COVID-19, συνεχίζει το πρόγραμμα των διαδικτυακών διαλέξεων 2021-2022. Η γυναίκα στην 12η επιγραφή των νόμων της Γόρτινας είναι το θέμα της διάλεξης απόψε στις 7.30 εθελοντικά από την κυρία Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, η οποία είναι ξεναγός εγγραφέας. Με το χρυσό βραβείο τιμήθηκε ο Δήμος Χερσονήσου σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και ανάπτυξης συστημάτων κυβερνοασφάλειας. Σεισμός 4 Ρίχτερ σημειώθηκε νότια της Κρήτης στις 9.47 το πρωί της Παρασκευής. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση ήταν έντασης 4 Ρίχτερ με επίκεντρο 41 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά της Γάβδου. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 8,8 χιλιόμετρα. Αντιμέτωποι με μία από τις σοβαρότερες αναζωπηρώσεις της COVID-19, τα δύο τελευταία χρόνια βρίσκεται η Κίνα. Lockdown από σήμερα σε πόλη 9 εκατομμυρίων βορειοανατολικά της χώρας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, ενώ στη Σαγκάη ανακοινώθηκε πως κλείνουν από τις 12 Μαρτίου όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι μαθητές θα κάνουν τηλεκπαίδευση μέχρι νεοτέρα στο πλαίσιο μέτρων πρόληψης κατά της COVID-19. Οι αρχές της Σαγκάης ανακοίνωσαν πως η παιδική σταθμή και τα νηπιαγωγεία δεν θα λειτουργήσουν επίσης. Για σοβαρή κλιμάκωση που απαιτεί ενιαία απάντηση από τη διεθνή κοινότητα έκανε λόγο ανώτερος αξιωματούχος της Αμερικανικής κυβέρνησης λέγοντας ότι η Βόρεια Κορέα χρησιμοποίησε ένα σχετικά καινούριο διεπιρωτικό βαλιστικό πυραυλικό σύστημα στις δοκιμές της 26ης Φεβρουαρίου και της 4ης Μαρτίου. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρο, επιβεβαίωσε ότι σε λιγότερο από ένα μήνα θα υπάρξει η διάλυση του Υπουργικού του Συμβουλίου, αφού τουλάχιστον 8 από τους σημερινούς 23 υπουργούς του ανακοίνωσαν ότι θα αποχωρήσουν από την κυβέρνηση για να συμμετάσχουν στις εκλογές τον Οκτώβριο που έρχεται. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Στο κλειστό του Λίντο στο Ηράκλειο η διεξαγωγή του Final Four του κυπέλου βόλη γυναικών σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο 11 και 12 του Μάρτη. Στις 4 το απόγευμα θα γίνει το πρώτο σερβίς των ημιτελικών με το παιχνίδι του Ελυσιακού με τον Παναθηναϊκό, ενώ στις 7 θα ακολουθήσει ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ της Θέτιδας Βούλας και του ΑΟ Θήρας. Ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Τρίτου στις 7 το απόγευμα. 9.84. Ο καιρός. Χιόνια σήμερα και σε χαμηλό υψόμετρο στην Κρήτη, ανέμια από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ έως στους 8 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 9.84 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.